αποστασιοποιούνταν μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης από οποιαδήποτε τακτική ή πολιτική κίνηση αυτής της κυβέρνησης. Τέτοιου είδους συνύπαρξη, αλληλεγγύη, συγχρονισμός, σύγκληση δεν μπορεί να μην έχει παρά κάποια ενοποιητικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν τα είδαμε. Μιλάω για αυτή την περίοδο, την εξάμεινη, στην φάση που ήμασταν δυόμιση χρόνια στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ήταν μια διαφορετική νοοτροπία με την οποία υπήρχε συντροφική, ας πούμε, σχέση και κατανόηση. Αυτό έχει ενοχλήσει πάρα πολύ κόσμο. Στα άλλα θέματα εγώ δεν μπαίνω και πιστεύω καταρχήν τον σύντροφό μου, δηλαδή τον Μητρόπουλο, σε ό,τι λέει, εννοώ για προσωπικά ή για άλλα ζητήματα. Καλά, από ό,τι καταλαβαίνω το πρόβλημά σας στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι, σας είναι, άλλο. Είναι σοβαρό ζήτημα. Αυτό που σας λέω είναι σοβαρό ζήτημα. Εδώ δεν λέμε, είναι δυνατόν. Έβγαινε κάθε πρωί και σας κατέγγελε. Καθημερινά όμως. Δηλαδή είτε διαζώσεις είτε ραδιοφωνικά. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι ενοχλητικό. Δηλαδή δεν μπορείς, ας πούμε, να. Και πιστεύω ότι και ο ίδιος έχει μια μεγάλη ενόχληση για όλους εμάς. Για την κυβέρνηση, για το κόμμα κτλ. Εντάξει. Θα γίνει τώρα σχετική συζήτηση. Θα ωραία, ναι. Όχι, να θέλω να συνεχίσω επ' αυτού. Εφόσον είστε κοντά στον Πρωθυπουργό και εφόσον υπάρχει κυβέρνηση, ανεξάρτητα είναι δύο κομμάτων κυβέρνηση, θέλω και την άποψή σας για την υπόθεση του Χαϊκάλη. Τον απελθόντα Πρωθυπουργό. Τον απελθόντα Πρωθυπουργό, ο κ. Τσίπρας. Συνάδελφό σας υπουργός είναι ο κ. Χαϊκάλης. Ο Πρωθυπουργός υπουργεύει των πάντων. Την άποψή σας τώρα. Νομίζω πως από το ίδιο το κόμμα των Ανεξάρτητων Ελλήνων τέθηκαν αυτά τα στοιχεία, οι προθεσμίες, τα όρια για να διευκρινιστεί αυτή η ιστορία που καλύπτει απολύτως και εμάς και τον πρώην Πρωθυπουργό. Δηλαδή, πλήρης διαφάνεια, άμεσος έλεγχος, έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά. Αν υπάρχει σκιά, είναι προφανές ότι στο πλαίσιο του κόμματός του, ας πούμε, θα υπάρξουν οι αντίστοιχες αποφάσεις. Δεν έχω εγώ να πω κάτι άλλο. Και τελευταίο για να απαντήσετε μετά σε αυτό. Σήμερα, από ό,τι λένε οι εφημερίδες και από ό,τι ανακοινώθηκε, θα δώσει μια συνέντευξη που και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όπου θα ξεκαθαρίσει και το τι θα κάνει. Φοβάστε ότι θα έχετε κάποια πλήγμα στη δύναμή σας, στην εκλογική μιλάω τώρα. Από αυτό, από τον Βαρουφάκη, ο οποίος διαποστασιοποιήθηκε και σας λέει ότι προδώσατε το ελληνικό λαό. Όλοι πρώτοι, ρε παιδί μου. Από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Τι εκτίμηση έχετε κάνει, πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό? Δεν λέω τώρα ότι εσείς τον βάλατε εκεί πέρα Υπουργό Οικονομικών. Υπάρχει ένα. Λέω, δεν σας τσιγκλάω ότι εσείς τον βάλατε Υπουργό Οικονομικών και μετά σας λέω ότι προδώσατε τον ελληνικό λαό. Δεν είναι θέμα τσιγκλήματος. Οι πολιτικές διαφοροποιήσεις είναι απολύτως φυσιολογικές, καθώς ένας πολύ πυκνός πολιτικός χρόνος και σε μείζονες αποφάσεις που αφορούν την πορεία της χώρας δημιουργούν ένα κλίμα όπου ο καθένας σκέφτεται και με το μαξιλάρι του και με τη συνείδησή του. Με αυτή την έννοια εγώ θεωρώ φυσιολογικό, παρότι δημιουργεί ένα πρόβλημα, πιστεύω ότι το δημιουργεί για όλους και για αυτούς που φεύγουν και για αυτούς που μένουν, να υπάρχουν τέτοιου τύπου διεργασίες στα κόμματα. Εν προκειμένου στο κυβερνητικό κόμμα, δηλαδή σε εμάς, έτσι όπως υπήρξαν. Από σήμερα και πέρα νομίζω θα ξεκαθαρίσει απολύτως αυτό το τοπίο, δηλαδή ποιοι μένουν στην κήτη και στην προσδοκία και στην πολιτική έκφραση του κόμματος που διεκδικεί να συνεχίσει τη διακυβέρνηση στο όνομα της αριστεράς για μια καλύτερη πορεία της χώρας και ποιοι επιλέγουν πολιτικά και εκλογικά έναν δρόμο διαφορετικό, κριτικό και κατακριτικό σε σχέση με το προηγούμενο τους κόμμα, καθίσει εφοετάχθη και κάθε μία εφοετάχθη, έτσι. Άρα όλα θα τα κρίνει ο λαός. Επιτρέψτε μου να πω ότι τώρα φαίνεται κιόλας και έχει περάσει μόνο μία εβδομάδα πόσο αξιοπρεπής και ειλικρινής ήταν η στάση που πήραμε στις 19 Αυγούστου, που από ό,τι είπε ο Τσίπρας ήταν και στο μυαλό του και από τις 13 Ιουλίου, και είπαμε πάμε να διευκρινιστεί το τοπίο. Δηλαδή μια κυβέρνηση που δεν έχει ούτε καν 120 και στους κόλπους της, όπως σωστά είπατε εσείς, κορυφαία στελέχη με υπουργικούς στόχους, προεδρία της Βουλής κτλ. Έχουν μια διαφορετική αντίληψη. Αντίθετη αντίληψη. Δεν θα μπορούσε με το κλείσιμο του ματιού έτσι αναμεταξύ μας το πολιτικό προσωπικό και οι δημοσιολογούντες να κρατηθεί για κανένα 2-3 μήνες στην εξουσία. Άρα, ήτανε λοιπόν, λάθος. Εμείς θέλαμε λοιπόν, όπως γίνεται η σημερινή συζήτηση, να υπάρχει αυτή η άνεση, ο λαός να κρίνει όλους, κόμματα και πρόσωπα, και αυτό αφορά
και αυτούς που σήμερα ή αυτές που θα δώσουν τη συνέντευξη. Άρα υποθέτω ότι όλοι θα κρυθούμε. Υποθέτω ότι με μία κλίμακα από το 1 μέχρι το 10 ο βαθμός της ευχαρίστησης είναι μεγάλος που ξεκαθαρίζει το τοπίο. Τουλάχιστον ως προς αυτή τη... Δεν είμαστε της αντίληψης που είχε πει κάποτε ένας άλλος ηγέτης άλλης διαδρομής της αριστεράς από τη δικιά μου, ότι όσο αραιώνουν τα ραπανάκια τόσο φουντών. Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα. Από την άλλη το παρακάνατε κι εσείς όμως. Μαζέψατε πολλά ραπανάκια. Τι αποδεικνύει όμως μήπως το παρακάνατε μαζέψατε πολλά ραπανάκια. Τι αποδεικνύει όμως η ιστορία. Τι αποδεικνύει η πρόσφατη πολιτική ιστορία. Ότι όσο συνεκτική μπορεί να είναι μια ευρύτατη συσπήρωση ιστορικής κλίμακας και διεθνούς, θα έλεγε κανείς, αντίληψη όλος ο κόσμος, πηγαίνοντας προς την εξουσία και προς τη διακυβέρνηση, τόσο δύσκολο είναι μέσα στην πραγματικότητα της διακυβέρνησης να συντηρηθεί και να επαυξάνεται προς την ίδια κατεύθυνση αυτή η συσπήρωση. Αυτό απεδείχθη σε μεγάλο βαθμό, όπως απεδείχθηκε κάτι άλλο. Το λέω με την άνεση που και ο πρόεδρος του κόμματος χθες στην λήξη των εργασιών της συνδιάσκεψης αναφέρθηκε σε αυτό εμέσως και από ό,τι είδατε καταχειροκροτήθηκε. Τέρμα τουλάχιστον για την αριστερά είναι ένα από τα διδάγματα το σταριλίκι. Αυτό δεν θα σας ρωτήσω. Τι εννοούσε. Δεν μπορεί να εννοούσε ούτε τη ζωή ούτε το Βαρφάκι, γιατί αυτοί δεν έθεσαν θέμα να είναι στις λίστες. Ποιος εννοούσε. Σας λέω ευθέως το εξής. Οι προσωπικές στρατηγικές, με αυτή την έννοια το θέτω εγώ, οι προσωπικές στρατηγικές και φιλοδοξίες μέσα σε ένα κόμμα και σε ένα χώρο της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης, της κινηματικής αντίληψης, της ανιδιοτέλειας, δεν κάνουν καλό. Δεν κάνουν καθόλου καλό. Και έρχεται η στιγμή όπου ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι έχεις περισσότερους προέδρους ή εν δυνάμει προέδρους ή κατά φαντασίαν ή στο μυαλό τους προέδρους μέσα σε ένα χώρο από αυτούς που μπορείς να συντηρήσεις. Να καταναλώσεις. Να συντηρήσεις ως χώρος. Εγώ δεν είπα αυτή τη λέξη, εσείς τη λέτε. Λοιπόν, αυτά είναι διδάγματα που ιδιαίτερα για το χώρο της αριστεράς είναι επώδυνα, διότι δεν είναι ο χώρος που η συνεκτική του ύλη είναι η εξουσία για να παραμένει ενωμένος, είναι ένα αξιακό φορτίο κτλ. Άρα λοιπόν επώδυνα και εμείς αυτή βίαιη ορίμανση την οποία υφιστάμεθα όλο αυτό το διάστημα από τότε που ήμασταν αξιωματικοί αντιπολίτευση μέχρι τώρα, σημειώνουμε κάποια διδάγματα. Ως συνεπής ευρωκομμουνιστής, σας υπενθυμίζω και τη φράση του Αντώνιο Γκράμψη: όποιος δεν έχει προσωπικές φιλοδοξίες είναι ή τρελός ή επικίνδυνος. Ναι, εγώ εντάξει, λοιπόν. Όχι να φτάνουμε και στο Προεδρικό. Ένα λεπτό. Θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής, διότι υπήρξα και γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας στην προηγούμενη τριετία. Ένα άλλο μέτρο της φιλοδοξίας τώρα. με όλους μας τους συντρόφους μέσα που επαναλαμβάνω θα ήθελα να μείνουν και μέσα. Αλλά όταν η προσωπική φιλοδοξία και η προσωπική κυρίως στρατηγική έρχεται σε αντίθεση, επικαλύπτει ή και υποσκάπτει επί της ουσίας τη συλλογικά διαμορφούμενη άποψη, αντί δηλαδή να είναι μια κριτική άποψη για να μπορεί να μην, και να μην λειτουργεί το κόμμα αρχηγοκεντρικά, να λειτουργεί συλλογικά. Πάντοτε χρειάζεται μια τέτοια κριτική άποψη μέσα στο κόμμα. Για όλους μας και αναμεταξύ μας. Αντί για αυτό όμως, όταν η προσωπική άποψη είναι στο πώς ας πούμε θα έχω τη δικιά μου διαδρομή, δεν λέω τίποτα άλλο, αυτό δεν είναι καλό πράγμα. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό πράγμα. Μάλιστα. Αυτό μάλιστα δημιουργεί ανισότητες, δημιουργεί... Αυτά τα λέτε εκ των υστέρων τώρα. Τα λέω σαν σας, άνθρωπο, σε τα λέω σαν ναι άνθρωπο, τα λέω σαν άνθρωπο ναι ο οποίος είχε επίγνωση και πριν από τις εκλογές για όλη αυτή τη δυσκολία με τα ραπανάκια. Και σας αλλά επαναλαμβάνω τα λέτε σε εσάς ναι. Αλλά φτάσατε και στο 37% και με το σταριλίκι το οποίο εκμεταλλευτήκατε. Εάν θεωρείτε... Για να είμαστε ειλικρινείς. Κοιτάξτε, εάν θεωρείτε ότι αυτό το ποσοστό επηρεάστηκε από αυτή την αντίληψη της πολιτικής, αυτό θα αποδειχθεί σε 20 μέρες. Ναι. Διότι το βάζουμε στοίχημα και αυτό, όχι ένα μεταξύ μας. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, όταν ναι, είπα προηγούμενο ότι είναι αξιοπρεπής, ειλικρινής και ορθή πολιτικά η απόφαση του Πρωθυπουργού να πάμε σε γρήγορες εκλογές. Αυγουστιάτικα που λέει και ο φίλος ο Παναγιώτης, μα αυγουστιάτικα έπεσε η ρήξη τη κυβέρνηση. Δεν υπήρχε άλλο δρόμος όπως ήταν αυτό τα πράγματα. Αυτό που είπατε λοιπόν, αν δηλαδή η υπεροχή της επικοινωνίας και με αυτά τα προσωπικά, το start system το πολιτικό, έναντι της πολιτικής,
πράγματι καταδεικνύει ότι αυτό ήταν που διόγκωσε, ας πούμε. Όχι, όχι, το εντάξει, ναι, κύριε Βούτσι, το αφήσατε λίγο άνθηση όμως. Όταν ερχόντουσαν εδώ κάποιοι στάρ, εδώ στην εκπομπή, γιατί τα ξέρουμε και λέγανε, θα χαρίσουμε τα 80% των χρεών, το 80% σε όλους. Ανεξάρτητα μπορούν να τα πληρώσουν και αυτά. Δεν βγήκε κανένα να πει, για κόψε λίγο, κόψε κάτι. Αλλά αυτό είναι το μέτρο του Σταρ. Αν είναι τότε, όλο ο ΣΥΡΙΖΑ Σταρ ήταν. Διότι όλοι είχαν αλλάξει. Δεν είναι έτσι. Θέλω να πω ότι εντάξει. Ή και ο Τσακαλώτο δεν είπε χθες προχθές στη διάσκεψη ότι του έλεγα. Και εσύ ήσουν μετριοπαθή σε αυτά, γιατί θέλω να το πω αυτό. Γιατί είχε έρθει πολλές φορές εδώ και είχαμε κουβεντιάσει. Του έλεγα, το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη θέλει και κάποιε άλλε προποθέσει για να τηρηθεί. Θέλει φόρου, θέλει εδώ και μου λέγανε θα χάσουμε ψήφου, μην μιλά. Όχι μόνο, θα είχε την προϋπόθεση να υπάρξει και μια ελάχιστα διαφορετική αντιμετώπιση από τους εταίρους δανειστές. Ναι. Δηλαδή να μην σταματήσουν να μην φέρουν σε ασφυξία την οικονομία. Απάντηση, ένα τελευταίο τώρα σε σχέση με τα κυβερνητικά για να προχωρήσουμε και στους άλλους. Εθνικής ενότητας. Σας το λέω ευθύτατα ότι δεν θα μπαίναμε καν στη διαδικασία των εκλογών εάν με την παρουσία και των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης που έδωσαν κάποιες πολύ μεγάλες πλειοψηφίες σε τέσσερις διαδοχικές ψηφοφορίες. Έτσι, πάνω στο κρίσιμο ζήτημα αυτής της συμφωνίας, εάν υπήρχαν οι πραγματικές πολιτικές προϋποθέσεις για να γίνει είτε μια συγκυβέρνηση όλων μαζί, είτε μια συγκυβέρνηση των δύο μεγάλων κομμάτων. Για τη δικιά μας άποψη είναι πάρα πολύ σαφές ότι καλούμε τον κόσμο να στηρίξει και με την ψήφο του μια προσδοκία μονοσήμαντη, θα την έλεγα, προς την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ για μια κυβέρνηση επιτέλους τετραετίας και όχι εξάμηνης ασφυξίας, στην οποία και θα τηρηθούν οι βασικές κατευθύνσεις και τα δεδομένα της συμφωνίας, αλλά ταυτόχρονα θα επιχειρηθεί με το δικό μας πνεύμα, που εκεί δεν έχουμε τις ίδιες αντιλήψεις και τις ίδιες μεροληψίες κοινωνικο-ταξικές, βέβαια, και αντίβαρα και αντισταθμίσματα. Εσείς το μόνο και σχήμα. Και παραγωγική ανασυγκρότηση τώρα, με βάση το χρέος, το χρέος και την επίλυση τώρα, του χρέους κτλ. Γιατί τώρα λέει αυτό, ο Τσίπρας και ο Βούτσης τώρα ότι εγώ δεν συνεργάζομαι με τον Πασόκ αποκλείουμε και με τον Ποτάμι, αφού την επόμενη Δευτέρα, μετά τις εκλογές, εάν δεν είστε πρώτοι και δεν έχετε πλειοψηφία μαζί με τους ανέργους, θα πάτε μαζί τους. Θα κάνετε κυβέρνηση, τι θα κάνετε. Εκτός αν αφήσει. Δεν με αφήσατε να τελειώσω για αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, θέλω να είμαι πάρα πολύ ευθύς. Συγγνώμη. Ναι, ναι. Θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής. Στην αντίληψη της αριστεράς, της δικιάς μας έστω αριστεράς, δεν υπάρχει ούτε κατυπώνια ζήτημα μεγάλου συνασπισμού σαν αυτόν ο οποίος είχε επιχειρηθεί στο παρελθόν και γίνεται και τώρα στη Γερμανία. Υπέρμη εθνικής ενότητας η κυβέρνηση που λέτε με όλα τα κόμματα. Ούτε τέτοια υπάρχουν. Ναι. Σε ό,τι αφορά με την. Συγγνώμη, αλλά μόνο το σχήμα από τα υπάρχοντα, τα γνωστά, είναι μόνο οι ανεξάρτητοι Έλληνες με τους οποίους θα μπορούσατε να συνεργαστείτε. Ο ίδιος ο λαός με τα αποτελέσματα που θα δώσει. Α, αυτό είναι άλλο. Με τα αποτελέσματα που θα δώσει στην κάλπη, θα δώσει και τις τροχιοδρομικές βολές και λάμψεις για το τι μπορεί ή θα πρέπει να γίνει. Άλλο. Και τότε, και τότε, με βάση όλα τα δεδομένα, και ο Τσίπρας θα δει και θα πει, γι' αυτό μιλάει και από τώρα με μεγάλη ειλικρίνεια, για το αν θα μπορούσε να είναι πρωθυπουργός μιας άλλης πέραν, ας πούμε, μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης και πώς θα είναι, και καθένας θα πάρει τις ευθύνες του ως κόμμα και ως πρόσωπο. Αλλά είναι σίγουρο ότι δεν αναζητούμε λύσεις στο πεδίο και δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση τη σύμπραξη με τη Νέα Δημοκρατία που είναι ο άλλος μεγάλος ευκρινής πόλος. Εντάξει, αυτό είναι σαφές. Αλλά είναι και κάπως διαφορετικό από το ότι μόνο με ανεξάρτητους Έλληνες συνεργάζονται. Εμείς θα θέλαμε, επαναλαμβάνω. Εντάξει, εσείς θα θέλατε μας, αυτοδυναμία. Μα η πρόθεσή μας είναι αυτοδυναμία και από εκεί και πέρα συνεργασία μέσα στη Βουλή, καταρχήν και με τους ανεξάρτητους Έλληνες που είχαμε αυτή τη συνεργασία επί 7 μήνες. Αυτή είναι η δικιά μας γραμμή, αν θέλετε, η δικιά μας υπόδειξη, αν έχουμε αυτό το δικαίωμα, προς τον ελληνικό λαό. Θέλουμε να εμπιστευτεί για να μπορεί πραγματικά να δει τα αποτελέσματα μιας πολιτικής που θα ανεβάσει τα στρώματα κοινωνικά, οικονομικά, θα λύσει προβλήματα ανεργίας και τα άλλα που αναφέρθηκα στο τραπέζι,
που υπέστησαν, τα συγκεκριμένα στρώματα, ό,τι υπέστησαν μέσα στις μνημονιακές πολιτικές. Άρα λοιπόν ο κ. Σούτσης δεν απέκλεισε, απέκλεισε τη Νέα Δημοκρατία. Δεν απέκλεισε τα άλλα σχήματα, τους άλλους σχηματισμούς όπως καταλαβαίνουμε. Εσείς αποκλείετε κάποιους από αυτή την πιθανότητα...